Εδώ είμαστε και σήμερα με μια καινούργια εκπομπή στην Αεφορία που είναι ένα άλλο ποροφόρο δέντρο, η κερασιά. Αδερφάκι της κερασιάς είναι και η βυσσινιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κερασιά. Στην επόμενη εκπομπή, γιατί τα 40 λεπτά δεν είναι αρκετά, θα μιλήσουμε και για τη βυσσινιά αλλά και για τις αρρώστιες. Τώρα, αν τυχόν προλάβουμε, θα δείξουμε εικόνες μόνο από τις αρρώστιες που εμφανίζονται σε αυτά τα δύο δέντρα, τα οποία έχουν τις ίδιες αρρώστιες. Απλώς η βυσσινιά είναι πιο ανθεκτική. Η κερασιά λοιπόν είναι ένα φυλοβόλο δέντρο που μπορεί να φτάσει στα 20 μέτρα. Κατάγεται από την περιοχή Καυκάσου, όπου και τα περισσότερα ποροφόρα. Έφτασε στην Ευρώπη και προέρχεται από την αγριοκερασιά, η οποία και τώρα ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται για πολλαπλασιασμούς, μια και χρησιμοποιούμε την αγριοκερασιά λόγω της ικανότητας να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες σαν υποκείμενο, και από πάνω εμβολιάζουμε όποια ποικιλία μας ενδιαφέρει. Για να βγάζουμε και τη φωτογραφία να τη βλέπουμε την κερασιά, για μια και θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή και για ορισμένα βοτανικά χαρακτηριστικά. Τα κλαδιά της είναι όρθια, ο κορμός είναι γυαλιστερός και έχει ένα γκρίζο χρώμα προς το κόκκινο, τα φύλλα του είναι λειψοειδή και τα λουλούδια είναι άσπρα τις περισσότερες φορές, γιατί υπάρχουν και σε άλλα χρώματα σε κάποιες κερασιές, ιδίως τις καλοπιστικές, και είναι 3 έως 6 μάτια μαζί, γι' αυτό και βλέπετε τα κεράσια να βγαίνουν όλα μαζί. Καλλιεργείται για τον νόστιμο καρπό. Υπάρχουν ποικιλίες και τραγανές και μαλακόσαρκες. Το ξύλο τους είναι πολύ ανθεκτικό στην υγρασία και χρησιμοποιείται για κατασκευή επίπλων και μουσικών οργάνων και έχει πολύ καλή ακουστική. Ζει η κερασιά περίπου 60 χρόνια αποδίδοντας οικονομικά, γιατί μπορεί να ζήσει περισσότερα αλλά να μην έχει απόδοση σε καρπό. Η καρποφορία αρχίζει από τον 4ο χρόνο και οι μεγάλες αποδόσεις στην κερασιά είναι μετά τον 20ο χρόνο. Ανθίζει σχετικά νωρίς και γι' αυτό το λόγο την άνοιξη πολλές φορές παθαίνει ζημιές από παγετούς. Ευδοκιμεί σε όλα σχεδόν τα εδάφη. Πρόβλημα έχει πάντα όταν το έδαφος περιέχει ασβέστιο, αλλά είπαμε και αυτό ότι το ασβέστιο αντιμετωπίζεται προστίθοντας οργανικό σίδηρο στο έδαφος μέχρι που να ξεπεράσουν το ριζικό σύστημα το στρώμα αυτό, το οποίο έχει τη μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Πριν να δημιουργηθεί ένας κερασόνας, θα πρέπει να υπάρχει ένα βαθύ όργωμα για να επεξεργαστεί το έδαφος, να μπορέσουν να αναπτυχθούν πιο καλά οι ρίζες. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές ποικιλίες που καλλιεργούνται και θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Είναι μία η κερασιά Ρούπκοβου, που είναι κεράσια της Έδεσας, τα τραγανά κεράσια. Είναι η πετροκερασιά με νόστιμα πετροκέρασα που έχουν ένα χρώμα προς το άσπρο. Μπορούμε να βάλουμε κάποιες φωτογραφίες, να δείξουμε κάποια. Αυτή τη φωτογραφία είναι που είναι περισσότερα κεράσια όταν γίνεται η συκομιδή, και την άλλη φωτογραφία που έχω την εντύπωση ότι έχει και όλες σχεδόν τις ποικιλίες τις ελληνικές. Περίπου αυτές είναι, γιατί υπάρχει το πετροκέρασο, αυτό το μεσαίο που βλέπετε, πιο μπροστά ήταν το τραγανό εδέσιος που έχει αυτό το σκούρο χρώμα. Θα πούμε για τις ποικιλίες περισσότερα λίγο αργότερα. Και τα κεράσια των Βοδενών, τα οποία είναι μεγάλα και νόστιμα κεράσια. Βοδενά ήταν παλιά η ονομασία της Έδεσας. Υπάρχουν δηλαδή παραλλαγές Ρούπκοβκου και των Βοδενών. Είναι δύο ποικιλίες που υπάρχουν. Υπάρχει η Τραγανή Βόλου, των Απολέων, που είναι σε άλλες περιοχές. Και η Φράουλα τελευταία του Βόλου, η οποία είναι μεγάλο κεράσι και άρχισε να ζητείται. Η μεγαλύτερη χώρα που παράγει κεράσια είναι η Τουρκία, μετά ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία, Γερμανία. Στη 10η θέση είναι η Ελλάδα, η οποία έχει μια παραγωγή 43.000 τόνους. Με λεπτομέρειες να δώσουμε ορισμένα βοτανικά χαρακτηριστικά. Δέντρο φυλοβόλο, μεγάλο μέγεθος, ορθόκλαδο. Φύλλα απλά μεγάλα, οδοντοτά με αδένες. Μάτια και ξυλοφόροι απλή οφθαλμή. Κάθε μάτι περιέχει 3 έως 4 λουλούδια. Τα λουλούδια έχουν 5 σέπαλα, 5 πέταλα, 20 έως 30 στήμονες και ένα ύπερο. Η οθήκη έχει 2 σπερματικές βλάστες. Ο καρπός είναι δρύπη, σχήμα σφαιρικό, σάρκα κίτρινη, απ' έξω μπορεί να είναι κόκκινη, τραγανή ή μαλακή.
και είναι εκπύρινα ή μη εκπύρινα, δηλαδή βγαίνει εύκολα το κουκούτσι. Η καρποφορία είναι στους πλάγιους ανοφόρους βλαχούς και περίοδος που αρχίζει να αποδίδει καλά είναι το 4ο-6ο έτος και ζει, όπως είπαμε προηγουμένως, μέχρι τα 60 χρόνια, αλλά μέχρι τα 50 οι αποδόσεις της είναι πάρα πολύ καλές. Για το θέμα της γονιμοποίησης, σχεδόν όλες οι ποικιλίες δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν από μόνες τους. Χρειάζεται να υπάρχει επικονιαστής και μεγάλεστα σε μεγάλο αριθμό, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ανθοφορία, αλλά δεν θα έχουμε καρποφορία, για να αντιθέσουμε τα βύσσινα που θα δούμε αργότερα, ότι τα περισσότερα από αυτά είναι αυτογόνιμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή δεύτερη βυσσινιά να υπάρχει για να γίνει γονιμοποίηση. Σαν υποκείμενα, όπως είπαμε, καταρχάς χρησιμοποιούμε την αγροκερασιά, τα άγρια, τις άγριες κερασές, το οποίο είναι κατάλληλα για εδάφια μοπυλώδη, που στραγγίζονται όμως καλά. Έχει ευαισθησία στο ασβέστιο, το συγκεκριμένο από εκείνο, και υπάρχει συμβατότητα με όλες σχεδόν τις ποικιλίες της κερασιάς. Δεν το αποβάλλει το εμβόλιο όταν γίνει εμβολιασμός, το σπορόφυτο, το άγριο. Εκτός από αυτό, υπάρχει σπερόφυτο από μαχαλέπι που χρησιμοποιείται. Αυτό είναι για ασβεστώδη εδάφη, δεν έχει πρόβλημα εκεί, το αντιμετωπίζει. Αμμώδη και ξηρά. Με κάποιες ποικιλίες δεν συμβιβάζεται, με αποτέλεσμα όταν κάνουμε εμβολιασμούς να τα αποβάλει, όπως είναι τα τραγανά της εδέσης, αλλά έχει ιδιαίτερη, αντιμετωπίζει πιο εύκολα κάποιες αρρώστιες που εμφανίζονται, όπως είναι η ψευδομονάδα και η μελοϊντοτζίρε, είναι οι επιστημονικές ονομασίες. Θα πούμε για αυτές όταν φτάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα που είναι οι ασθένειες των κερασιών. Εκτός από αυτά έχουν εμφανιστεί άλλα κλονικά υποκείμενα, είναι το Φ12-1 για μοπυλώδη εδάφη με καλή στράγγιση, το ευαίσθητο στο ασβέστιο, υπάρχει το Σεν Λουίζ, το οποίο είναι για ξηρά και ασβεστώδη εδάφη, το Στόκτον Μορέλο, το οποίο είναι για πυλώδη και αργιοπυλώδη εδάφη, ανθεκτικό σε υγρά εδάφη, το Προύνορ Φρουτικό Λαπάλ, το οποίο είναι για μέση στάση εδάφη, έχει αδύνατο όμως το ριζικό σύστημα και σχηματίζει πολλές παραφυγές, με αποτέλεσμα να εξασθενεί όταν αναπτύσσει το φυτό ο κορμός, το κολ, το οποίο είναι για μέση στάση και βαθιά και μόνιμα υγρά εδάφη, με λιγότερο όμως ασβέστιο, έχει ευαισθησία σε αυτό το τομέα, παρουσιάζει καλή συμβατότητα, δίνει δέντρα με μικρό μέγεθος και συμπαγή, που σημαίνει με καλύτερη πιο πυκνή φύτευση, τα δέντρα μπαίνουν πιο γρήγορα στην καρποφορία, είναι ανθεκτικό σε ασθένειες, έχει ισχυρό ρυστικό σύστημα, είναι λιγότερο ανθεκτικό από το πρώτο που αναφέραμε κλονικό υποκείμενο, το Φ12 στο κρύο, και γενικώς είναι ένα καλό υποκείμενο. Το Κρέιντζερ είναι ένα νέο υποκείμενο, πολύ ζωηρό και λιγότερο από το πρώτο, το Φ12. Υπάρχει επίσης Βλαντίμιρ, δίνει δέντρα μικρότερα σε μέγεθος, και αυτά είναι τα υποκείμενα τα οποία είναι θέμα περισσότερο του γεωπόνου όταν κάνετε μια συστηματική φύτευση, παρά όταν κάποιος διαλέγει ένα ή δύο δέντρα. Καλά είναι πάντως να, στην περιοχή της Κοζάνης που υπάρχει το ασβέστιο, να κυνηγάμε αυτά τα φυτά που έχουν αντοχή στο ασβέστιο, ενώ σε άλλες περιοχές, γιατί στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν περιοχές που έχουν όξινο pH, εκεί δεν θα έχουμε πρόβλημα, μπορούμε να βάλουμε και κάποια άλλο υποκείμενο, όχι το συγκεκριμένα που είπαμε πριν, κάποια από αυτά ότι έχουν αντοχές στο ασβέστιο. Για να πάμε σε άλλη φωτογραφία που έχουμε τις ποικιλίες. Αυτή την ποικιλία είναι η πρώτη ποικιλία που είναι η ποικιλία Μπουρλά. Είναι η πιο πρώιμη από όλες, σημαντικότερη ποικιλία. Οριμάζει πρώτη, γι' αυτό και η τιμή που πετυχαίνουν η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή. Σε σχέση όμως με τα τραγανά, υστερεί σε ποιότητα, γιατί είναι πιο μαλακή, θα μπορούσαμε να πούμε. Το δέντρο είναι μέση ζωηρότητας, πολύ παραγωγική. Έχει σκούρο κόκκινο χρώμα, είναι μεγάλο και αρκετά νόστιμο, αλλά όταν υπάρχουν βροχές βλέπουμε τον καρπό να σχίζεται. Οριμάζει, εξαρτάται φυσικά σε ποια περιοχή είναι, από τις 10 ως 20 Μαΐου και από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την εποχή. Οι επικονιαστές είναι η Hardy Giant, είναι η Ναπολέον και είναι η Marmot. Να δούμε τη δεύτερη ποικιλία ποια είναι.
χάρτη. Ναι. Η χάρτη, η οποία είναι και καλώς γονιμοποιητές στις περισσότερες ποικιλίες, όπως την αναφέραμε πριν από λίγο για την μπουρλά, είναι πολύ παραγωγικό δέντρο, έχει καρπό μεγάλο και τραγανό, σκούρο κόκκινο χρώμα που βλέπετε και είναι πεντανόστιμο. Και αυτή οριμάζει κοντά στον μπουρλά, λίγο επάνω, λίγο κάτω, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι πολύ παραγωγική και έχει το πλεονέκτημα να αντέχει στο κρύο, γιατί πολλές φορές αυτές οι πρώιμες ποικιλίες ανθίζουν και πιο μπροστά από τις άλλες και μπορεί να υποστούν όψιμους παγετούς της άνοιξης, με αποτέλεσμα να έχουμε ανθοφορία, να δέσει ο καρπός πολλές φορές, έστω και μικρούλης, και άμα θέλει μια παγωνιά με ένα μείον 3, μείον 4, εκεί πέρα να ψάχνουμε να βρούμε τον καρπό και να μην το βρίσκουμε. Επικονιαστές σε αυτή τη συγκεκριμένη ποικιλία είναι η Λάμπερτ, είναι η Μπουρλά, είναι και η Μόρογο. Πάμε τώρα σε μια ποικιλία η οποία την επόμενη, που είναι τα τραγανά εδέσεις, είναι αυτά εδώ. Είναι αρκετά όψιμη ποικιλία, πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα, πεντανόστιμη. Οι περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία, που έχω διαπιστώσει αυτή την ποικιλία κυνηγά. Είναι ένα φρούτο εύγεστο, γλυκό και έχει σκούρο χρώμα. Οριμάζει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αντέχει στο κρύο. Και το καλό της είναι ότι είναι καλή για το εμπόριο, γιατί μπορεί να μεταφερθεί και συντηρείται αρκετά καλά. Θεωρείται μια από τις καλύτερες ποικιλίες της κερασιάς και για επικονιαστές έχει την Απονέων, εκείνο το προς το άσπρο χρώμα που πάει, όπως είναι και η πετρακερασιά, και την ποικιλία Λάμπερτ. Πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη ποικιλία. Αυτή η ποικιλία είναι η Βαν. Να δούμε εδώ τη Βαν, η οποία είναι και αυτή κόκκινο χρώμα από ό,τι βλέπετε. Έχει καλό μέγεθος, είναι τραγανή. Το χρώμα της είναι έντονο σκούρο, πάει προς το βυσσινί μάλιστα. Οριμάζει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, περίπου όπως τα τραγανά, καμιά φορά λίγο πιο νωρίς. Και αυτή κάνει και μεταφορές. Έχει αντοχή στο σχίσιμο του καρπού, καλύτερη από ό,τι έχουν τα τραγανά. Είναι πιο παραγωγική, μπαίνει νωρίς στην καρποφορία, αλλά σαν δέντρο είναι πιο μικρό, πιο συμμαζεμένο, που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε μερικά δέντρα περισσότερο σε ένα στρέμμα, και σε σχέση με τα τραγανά της εδέσης οριμάζει πιο γρήγορα. Επικονιαστές έχει τη Λάμπερτ και την Ναπολέον. Η πέμπτη ποικιλία, το Ναπολέον, αυτή η ασπρόμαυρη ποικιλία, η οποία είναι γνωστή και είναι και πιο κατάλληλη για αγγλικά συνήθως. Και είναι πολύ καλή γιατί βγαίνει και εύκολα το κουκούτσι για βιομηχανική επεξεργασία. Έχει πολύ μεγάλη παραγωγή, είναι αρκετά σφιχτό κεράσι, γλυκό, κίτρινο προς το ροζ, οριμάζεται 15 Ιουνίου, είναι πολύ ευαίσθητη στην παραγωγή διπλών καρπών, οπότε αυτοί συνήθως δεν έχουν και εμπορική αξία, γιατί όταν ακουμπάνε δύο και είναι κολλημένα, αυτό εξαρτάται καμιά φορά και από τις θερμοκρασίες που υπάρχουν στην υγρασία. Όταν είναι κολλημένα δεν μπορούν και να γίνει και επεξεργασία, γιατί ένα μέρος του καρπού με αυτό το κόλλημα χάνει τη σωστή του μορφή. Και επίσης εύκολα σχίζονται όταν έχουμε βροχές. Εν πάση περιπτώσει είναι μια από τις καλύτερες ποικιλίες για μεταποίηση και επικονιαστή έχει τα τραγανά εδέσεις, τη φράουλα Βόλου και τον Μπακιρτζέικο, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα μετά. Δείξαμε τη φωτογραφία με τον Μπακιρτζέικο, το οποίο είναι και αυτό κόκκινο κεράσιο. Οριμάζει, ταιριάζει πολύ με το τραγανό εδέσεις και οριμάζει μαζί με αυτό 10 με 15 Ιουνίου. Πολύ παραγωγικό και ζωηρό δέντρο και έχει μεγάλο σκούρο κόκκινο καρπό, είναι έγευστο και ιδιαίτερα τραγανό. Την άλλη φωτογραφία, το οποίο είναι το Λάμπερτ. Αυτή τη φωτογραφία βρήκα, δεν βρήκα άλλη φωτογραφία που να είναι περισσότερα κεράσια. Οριμάζει μέσα Ιουνίου, είναι καλή για μεταφορές. Έχει ευαισθησία στο σχίσιμο των καρπών, αντέχει στο κρύο και επικονιαστές είναι τα τραγανά εδέσεις και η ποικιλία
Βαν. Και μια ποικιλία άλλη που είναι η Φερόβια. Αυτή εδώ, η τελευταία έχω την εντύπωση, ναι, η οποία είναι κόκκινη, έχει μεγάλο καρπό, σφιχτό, ροζ σάρκα και οριμάζει 20 Ιουνίου. Να αφήσουμε εκεί τη φωτογραφία και να πούμε ορισμένα χαρακτηριστικά που χρειάζεται, κλίμα, έδαφος κτλ. Είναι δέντρο το οποίο απαιτεί σχετική δροσιά. Θέλει δηλαδή χειμερινό κρύο για να μπορέσουν να ξεπεράσει το λίθαργο τα μάτια και να μπορέσουν να ανθίσουν πάνω από 1300 ώρες και οι βαθμοί να είναι κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου. Ευδοκιμή σε περιοχές οι οποίες είναι ευνοϊκή άνθηση και έχει δροσερό καλοκαίρι. Τα μάτια είναι ευαίσθητα σε ανοιξάτικους παγετούς. Δεν πρέπει να υπάρχουν βροχές στην περίοδο της γονιμοποίησης, γιατί δεν πετάει μέλισσα με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη παραγωγή. Η υψηλή θερμοκρασία το καλοκαίρι προκαλεί σε κάποιες ποικιλίες αυτό στους διπλούς καρπούς, όπως και πολλές φορές σε χαμηλές, αλλά οι πολύ χαμηλές μπορεί να προκαλώσουν και καταστροφή. Και έχουμε σχίσιμο όταν υπάρχει βροχή και έρθει απότομα λιακάδα. Μπορεί να περιοριστεί το σχίσιμο με ψεκασμό από ένα φάρμακο που λέγεται Ni-α-α, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ως προς το έδαφος, δεν ανέχεται εδάφη τα οποία είναι αργυλώδη και δεν έχουν αποστράγγιση. Δεν δέχεται δηλαδή το πολύ νερό στις ρίζες, γιατί έχουμε καταστροφή των δέντρων, γιατί σαπίζουν οι ρίζες. Εδάφη τα πιο καλά είναι να έχουν άμμο μέσα, όχι σκέτος άμμος, αμμοπυλό, δεν έχουμε και πυλό, να είναι ξηρικά. Και σε αυτή την περίπτωση ένα υποκείμενο που ανέχεται αμμάδια εδάφη είναι το μαχαλέπι, όχι τα κλονικά υποκείμενα. Είναι κάποια που αντέχουν, αλλά το μαχαλέπι είναι το ιδανικό για εδάφη τα οποία έχουν πολύ άμμο. Και δεν πρέπει να βάζουμε σε χωράφια τα οποία έχει μπει πατάτα, ντομάτα, μελιτζάνα, πεπόνι, μέντα, καπνός, βερικοκιά και αμυγδαλιά και έχει εμφανιστεί η ασθένεια βορτή τσίλιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν βάλουμε κερασιά, θα προβληθεί και η κερασιά με αποτέλεσμα σύντομα να χάσουμε τα δέντρα. Από νερό έχει μεγάλες ανάγκες την άνοιξη από νερό για να μπορέσει να δέσει τους καρπούς και να υπάρχει μεγάλη βλάστηση, γιατί η μεγάλη βλάστηση δίνει και την τροφή που χρειάζεται και στους καρπούς. Και όταν δεν υπάρχουν νερό, όταν δεν υπάρχει, όταν έχουμε μεγάλες ζέστες, η παραγωγή μειώνεται. Το λίπασμα. Το λίπασμα είναι φυτό που θέλει θρεπτικά στοιχεία. Το πώς καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν έχουμε παρά να δούμε το μήκος της βλάστησης, το χρώμα των φύλων, την παραγωγή, την ανάλυση των φύλων και το εδάφος, που αυτά πλέον είναι για συστηματικούς και όχι για ερασιτέχνες. Η εμπειρική λίπαση είναι 15-20 μονάδες αζότου στο στρέμμα, 5-6 μονάδες φωσφόρου και 10-15 μονάδες καλίου. Κάθε 2 χρόνια τα 2 τελευταία. Δηλαδή περισσότερο έχει ανάγκη από άζωτο και κάλι και λιγότερο από φωσφόρο, αλλά το πρώτο, επειδή θέλει αρκετό άζωτο, θα πρέπει κάθε χρόνο να πέφτει. Τώρα, τι προβλήματα υπάρχουν από έλλειψη κάποιων στοιχείων, να πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για αυτά τα στοιχεία τα οποία όταν λείπουν τι προβλήματα δημιουργούν. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό και το έχουμε ξαναπεί στην περιοχή που υπάρχει πολύ ασβέστιο και λείπει ο σίδερος εκεί και τρενίζουν τα φύλλα και τα νεύρα είναι πράσινα. Κάπως έτσι είναι κάποια συμπτώματα που παρουσιάζουν άζωτο, κάλι, φωσφόρος, το βόρειο, ψευδάργυρος και σίδερος, τον οποίο σας τον έχω πει αμέσως μετά. Πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως μετά, μιλώντας και για το αρέωμα και για το κλάδεμα καρποφορίας. Και φυσικά για τις χρήσεις. Πάμε στο διάλειμμα, τα λέμε. Ugh.
Εγώ είμαι έτοιμος. Κι εγώ. Περίμενε να πω, καλή κουμή, κύριε Σταύρο. Να είσαι καλά. Μετρήσω. Ναι. Τρία. Δύο. Ένα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Μιλάμε για το τι λιπάσματα χρειάζονται για τις κερασές και είπαμε ότι περισσότερο έχει ανάγκη από άζωτο, γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη της βλάστησης και χρειάζεται άζωτο. Θέλει 25-60 κιλά το στρέμμα. Θέλει λίγο προσοχή όμως, γιατί προκαλεί αλκαλικότητα στο έδαφος και μειώνει το νερό το εδάφος, επομένως όταν ρίχνουμε το άζωτο θα πρέπει να υπάρχει και νερό. Αν δεν έχουμε βροχές θα χρειαστεί πότισμα. Το κάλι. Είναι, τα πιο πολλά εδάφη έχουν κάλι. Η ποιότητα και βελτιώνεται όταν υπάρχει αυτή που χρειάζεται, αλλά όταν υπάρχει υπερβολική γίνεται μαλακή η σάρκα και βεβαίως δεν έχει εμπορική αξία ο καρπός. Ο φωσφόρος. Έχουν αρκετό τα εδάφη. Μερικές φορές όμως για παραδιάφορους παράγοντες δεν απορροφάται και αυτό επίσης όταν δεν υπάρχει επηρεάζει τη συνεκτικότητα της σάρκας. Το βόρειο είναι ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα. Όταν δεν υπάρχει έχουμε χλωρωτικά φαινόμενα, κυτρινίσματα στα φύλλα μεταξύ των ευρώσεων και γύρω γύρω από το φύλλα υπάρχει νέκρωση. Μπορούμε να δώσουμε βόρακα, οπότε διορθώνεται η κατάσταση. Και η τροφοπαινία ψευδαργύρου, η έλλειψη ενός στοιχείου σε ελάχιστο ποσό που είναι το ψευδάργυρος, δημιουργεί χλωρωτικά φαινόμενα στα φύλλα και μειώνει τα μεσογονάτια, τα γόνατα, είναι πιο κοντά, τα κλαδιά δηλαδή, οι βλαστοί, έχουν πρόβλημα. Μπορούμε να δώσουμε θετικό ψευδάργυρο, για το σίδηρο τα έχουμε πει, αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε, αντί να κάθουμε να κυνηγάμε το κάθε στοιχείο χωριστά, καλά είναι να βάζουμε το χειμώνα σε δύο δόσεις, το χειμώνα και την άνοιξη, ένα σίδερο λίπανο που θα περιέχει τα βασικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλι, συν ιχνοστοιχεία, οπότε στις περιπτώσεις καλύπτουμε τις ανάγκες. Επίσης, επειδή μερικές κερασές, τελειώνω με το θέμα της διατροφής τους, έχει πρόβλημα γιατί φορτώνεται πάρα πολύ με κεράσια, με αποτέλεσμα να είναι μικρό μέγεθος. Σε τέτοια περίπτωση γίνεται αρέωμα, όχι βέβαια με το χέρι, γιατί τα κεράσια είναι πολλά, μιλάμε για συστηματικούς οπορώνες, υπάρχουν φάρμακα, αυτό είναι θέμα, να το συζητήσετε με ένα συνάδελφο που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο για να σας δώσει τη σωστή συμβουλή. Επίσης μπορούμε να περιορίσουμε όταν ξέρουμε να κλαδέψουμε σωστά, οπότε δεν πολυφορτώνεται η κερασιά και δεν έχει τέτοιο πρόβλημα για να φορτωθεί. Και ένα άλλο κόλπο είναι όταν έχουμε κυψέλες και μεταφέρουμε μέσα στους οπορώνες της κερασιάς προκειμένου να γίνει η γονιμοποίηση, παρόλο που δεν έχει τελειώσει ακόμα η γονιμοποίηση, όλοι απομακρύνουμε την κυψέλη, λιγότερες μέλες κυκλοφορούν, λιγότερη γονιμοποίηση γίνεται. Για το θέμα του κλαδέματος, πρέπει τα πρώτα 10 χρόνια, για να μην πούμε σε εξειδικευμένες κλαδέψεις, να μικραίνουν τα κλαδέα, να γίνει σύντμηση για να δημιουργείται πλάγια βλάστηση. Αυτό μας βοηθά, γιατί το κεράσι συλλογή είναι λίγο δύσκολη, να μην φεύγει πάνω το δέντρο, γιατί άντε να μαζέψεις όταν πάρει το μεγάλο ύψος και ποιος θα ανεβεί ψηλά. Τώρα, πότε είναι όριμα τα κεράσια. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Είναι το πιο αξιόπιστο στοιχείο είναι το χρώμα του καρπού. Και από εκεί και πέρα, πόσο μαλακή είναι η σάρκα, η συνεκτικότητά της. Υπάρχουν οι μέρες που περάσουν από την άθληση, γιατί περίπου αποκτώντας εμπειρία ξέρουμε πότε περίπου είναι όριμα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέσα για να καταλάβεις την ορίμαση. Υπάρχουν κάτι ειδικά εξαρτήματα, μηχανήματα που βλέπεις πόσο είναι τα ζάχαρα. Ένα διαθλασίμετρο, δεν ισχύει μόνο για το κεράσι, υπάρχει για πολλά φρούτα που μπορείς να δεις αν έφτασε στο σημείο που θέλουμε για να το μαζέψουμε. Τα κεράσια μαζεύονται με το χέρι. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει μηχανικά γιατί είναι ευαίσθητα. Πρέπει να προσέχουμε να μην τραυματιστούν. Τα πιάνουμε από το κουτσανάκι, από το κλαδάκι, όχι από τον καρπό για να το τραβήξουμε, γιατί μπορεί να μας μείνει το κεράσι και το κουτσάνι να μείνει πάνω. Και συνήθως η ώρα που τα μαζεύουμε είναι το απόγευμα. Τότε βολεύει να έχει τη σωστή μορφή. Τώρα,
να πάμε σε χρήση της κερασιάς και να ξεκινήσουμε την πρώτη χρήση από τη χώρα το οποίο έχει κάνει σήμα κατά τη θέση κερασιά, που είναι η Ιαπωνία. Να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες για να δούμε. Εδώ είναι η χώρα με τις Ιαπωνέζες. Πάμε σε μια άλλη φωτογραφία να δούμε πώς είναι οι κεραίες ανθισμένες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Υπάρχουν φωτογραφίες, χρησιμοποιείται σε πολλές φορές, επειδή είναι ωραίο καλοπιστικό δέντρο, χρησιμοποιείται για καλοπισμούς. Πέρα από τη χρήση του φαγητού κτλ. Που είναι γνωστή, πάμε να δείξουμε ακόμα 2-3 φωτογραφίες. Βλέπετε την ομορφιά, έχουν διάφορους χρωματισμούς και πολλές φορές αυτές οι κερασιάς, το κερασάκι είναι ψεύτικο επάνω και δεν έχει τη μορφή που έχει το κεράσι αυτό το οποίο τρώγεται. Είναι όμορφα λοιπόν καλοπιστικά δέντρα. Ας σταματήσουμε εκεί μέχρι που να τελειώσω το θέμα του καλοπισμού. Είναι, μπορεί στην αρχιτεκτονική του τοπίου να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα χρώματα και τα λοιπά που υπάρχουν στο λουλούδι. Ξέρουμε γίνονται αρκετά μεγάλα αυτά τα δέντρα. Όμορφο είναι και η φλούδα που είναι κόκκινη γυαλιστερή. Γενικά είναι ένα όμορφο δέντρο το οποίο μπορεί να δώσει το κάτι άλλο σε ένα κήπο για την περίοδο της άνοιξης και για την περίοδο που είναι ανθισμένο. Για να προχωρήσουμε τις φωτογραφίες, να ρίξουμε όλα αυτά τα λουλούδια, τα ανθισμένα μάλιστα, βλέπετε χρώματα απίθανα. Και την άλλη φωτογραφία, και στην άλλη φωτογραφία που πάμε, επίσης βλέπετε ότι είναι διάφοροι χρωματισμοί στα πέταλα. Αυτή είναι αγριοκερασιά, η οποία την έχουμε συναντήσει, έχω την εντύπωση, όταν πέρσι συζητούσαμε για τα δέντρα που έχουν πρόβλημα στον καρπό, ότι έχει πρόβλημα, μπορεί να δηλητηριάσει κιόλας ο άγριος καρπός. Αυτό είναι το σήμα και το νομίσματα με άνθη κερασιάς της Ιαπωνίας, που είπαμε ότι είναι σήμα κατά τεθέν μιας ολόκληρης χώρας. Πάμε άλλη φωτογραφία. Εδώ να σταματήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε για τη διατροφή πλέον. Αυτά είναι αποξεραμένα κεράτσια. Ο καθένας για το ξέρει την ποιότητα και των καρπών και πόσο εύγεστα είναι οι καρποί από τα κεράτσια. Είναι μια πλούσια πηγή από μέταλλα. Περιέχουν κάλιο, μαγκάνιο, μαγνήσιο, χαλκό, ασβέστριο, σίδηρο και φόσφορο. Επίσης είναι μια μεγάλη πηγή βιταμινών C, K και Β6, θιαμίνης, ριφοβλαβίνης, παντοθενικού οξέως και επιπλέον είναι πολύ χαμηλά σε περιεκτικότητα σε θερμίδες. Στην ιατρική χρησιμοποιούν τη φλούδα και το χύλισμα για θεραπεία μια σειρά ασθενειών, τη μείωση του πόνου από αρθρίτρα, θεραπεύει και την ορική αρθρίτρα, μειώνει τους πονοκεφάλους. Όποιος έχει προβλήματα με τους πνεύμονες επίσης και βοηθάει να αντιμετωπιστεί η βροχίτιδα και το άσθμα και υπάρχει ανακούφιση από τη χρόνια διάρρεια. Περιέχει το κεράσι αυτό το κόκκινο χρώμα που έχει, είναι ανθοκιάνη. Έχουμε μιλήσει παλιότερα για τις ανθοκιάνες, είναι ότι είναι αντιεξοδοτικές ουσίες που βοηθάνε να μην γερνάνε τα κύτταρα με αποτέλεσμα να παρατείνεται η ζωή του ανθρώπου. Αυτό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C που περιέχει ο συγκεκριμένος καρπός. Οι χυμοί των κερασιών περιέχουν μια ουσία που λέγεται μελατονίνη, η οποία βοηθά στη ρύθμιση του ύπνου ή και το να πότε σηκώνεις, πότε κοιμάσαι, βοηθά στον οργανισμό να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε και άλλες φωτογραφίες, νομίζω, για να πάμε στην ξυλουργική, γιατί έχουμε κάποιες φωτογραφίες από ξερωμένα. Εδώ είναι κάποια ποτά με κάποιο παράξενο ονόματα που κάνουν με άθη κερασιάς οι Ιάπωνες. Αυτό είναι γλυκίσματα που γίνονται από κεράσι. Λίγο πριν τα βάλουν στο φούρνο, μαρμελάδες. Να δείξουμε και τις άλλες φωτογραφίες, να τελειώνουμε τις φωτογραφίες. Εδώ ένα κεράσι το οποίο διοικείται από τους Κινέζους σε κάποιες ειδικές. Και αυτό είναι τουρσί κεράσι που γίνεται με ξύδι, αλάτι κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές χρήσεις και το ξύλο για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Αυτά είναι κάποια κατασκευάσματα από ξύλο και ένα το αμέσως μετά και εκεί θα το σταματήσουμε, που είναι το χαρακτηριστικό, το έντονο κόκκινο χρώμα που έχει ο κορμός
το ξύλο. Είναι πολύ όμορφο ξύλο, βαθύ κόκκινο χρώμα, φυσική λάμπτιση και λεπτό κόκκο. Είναι το αγαπημένο υλικό των ξυλουργών από όλο τον κόσμο. Κάποιοι μάλιστα, πρόσφατα είχα μια συζήτηση με κάποιον από την Πελοπόννησο που έψαχνε να βρει ποιες είναι αυτές οι κερασές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ξυλίας. Και όταν απευθύνθηκα και ρώτησα σε κάποιους φίλους από την Έδεσσα, μου είπαν τα τραγανά εδέσεις, εμείς αυτά χρησιμοποιούμε. Συνήθως όμως χρησιμοποιούν για τα τραγανά εδέσεις στην περιοχή, γιατί ίσως συμπληρώσαν την ηλικία, την παραγωγή της απόδοσης και τα κόβουν χωρίς να είναι ειδική ποικιλία. Ενδεχόμενα υπάρχει κάποια ποικιλία που έχει ακόμα καλύτερο ξύλο από ό,τι έχουν τα τραγανά εδέσεις. Είναι σκληρό ξύλο, χρησιμοποιείται για λαβές εργαλείων, είναι τα πιο δημοφιλή ξύλα στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Σε φωτιστικά, σε γραφεία, σε έργα τέχνης, σε μουσικά όργανα, σε παιχνίδια, σε σωλήνες, εσωτερικούς χώρους, ακόμα να φτιάχνουν και βάρκες. Έχει και την ιστορία τους η κερασιά, γιατί καμιά φορά βλέπουμε παρακολουθώντας ειδήσεις ανθισμένες κερασιές έξω από το μέγαρο της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Αυτά έχουν μια ιστορία, παραδόθηκαν εκεί από το 1885 και αργότερα περίπου 3.000 δέντρα είχαν φυτευτεί. Τότε και από αυτά ακόμα ζουν τα 150. Και έτσι για τους Αμερικάνους είναι ένδειξη φιλίας με τους Ιάπωνες. Τώρα πόσο φιλία υπάρχουν στα μεγάλα κράτη, αυτό είναι και θέμα συμφερόντων και ας μην το ψάχνουμε. Οι κερασιές έχουν μια αρωματική ουσία και καλλιεργούνται πολλές φορές για να βγει αυτό το άρωμα. Η βυσσινιά, εν αντιθέσει με την κερασιά, φυσικά είναι πιο ξινή και χρησιμοποιείται για άλλες δουλειές, περισσότερο για κατασκευή γλυκών, όπως και φρέσκα κεράσια χρησιμοποιούνται για να γίνει και κρασί και για να γίνει και κονσερβοποίηση. Γίνεται το ποτό, χρησιμοποιείται το άγριο κεράσι, το οποίο σας έδειξα προηγουμένως, πολύ καλά, πέρα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε πει, για θεραπεία του βήχα, για βροχίτιδα, για κοκκίτη, για νευρική δυσπεψία και για χρόνια διάρρεια. Μειώνει τον κίνδυνο της καρδιακής προβολής, του καρκίνου και, όπως είπαμε, πονοκεφάλων και ορικής αρθρίτιδος. Από την αρχαία εποχή, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναγνώρισε ότι τα αποξηραμένα κεράσια που δείξαμε την πρώτη χρήση έχουν ειδική διουρητική δράση. Το ποσό, μάλλον ένα ποτό που σας έδειξα σε ένα μπολ προηγουμένως, γι' αυτό σας είπα, είχε ένα παράξενο όνομα που δεν μπορούσα να το συγκρατήσω, ήταν Κάπα Ζαϊκού. Είναι ονομασίες δύσκολες. Τα φρούτα από τους Ρωμαίους, οι Έλληνες φυσικά πολύ πιο μπροστά τα χρησιμοποίησαν, αργότερα οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι περίπου το 70 π.Χ. όταν πήγαν και έκαναν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκεί, πήρε τα κεράσια και τα χρησιμοποίησε. Χρησιμοποιούνται πολλά κεράσια για κατασκευή ορισμένων προϊόντων που προστατεύουν το σώμα. Υπάρχει μια γλυκιά σάλτσα κερασιού που μπορεί να μειχθεί με ζάχαρη, άμυλο καλαμποκιού, χυμό κερασιού, κονιάκ και να μας κάνει γλυκιά σάλτσα κερασιών. Και τη βάζουμε συνήθως και τα χρησιμοποιούν πάνω από παγωτά και επίσης κατασκευάζονται πουτίνγκες μαζί με εκχυλίσματα αμυγδάλου και εκχυλίσματα βανίλιας, ζάχαρη, αλάτι κτλ. Αυτές είναι οι συνταγές τις οποίες ξεφεύγει από τις δικές μας αρμοδιότητες. Για να γίνει εύκολο κεράσι, γλυκό, χρησιμοποιούν ζάχαρη, πικτίνη, χυμό λεμονιού και έτσι δημιουργείται η μαρμελάδα με το κεράσι. Επίσης, καμιά φορά μέσα από τη φλούδα βγαίνει ένα πράγμα σαν κόμμα, το οποίο το χρησιμοποιούν για τσίχλα. Σας έδειξα και το τουρσί, το οποίο είναι λουλούδια και φύλλα κερασιάς, λέγεται σακαρογούγια, το τουρσί αυτό των Ιαπωνέζων, και το που χρησιμοποιούν πάρα πολύ
γιατί και τα άνθη και τα φύλλα για τους Ιαπωνέζους είναι βρόσιμα. Αλάτι και ξύδι θέλει και έχει μια ειδική γεύση. Υπάρχει και ένα άλλο, αν παν λέγεται, ένα γλυκό κουλούρι που φτιάχνουν και μια σειρά άλλα προϊόντα τα οποία βρήκαν τον τρόπο οι Ιάπωνες για να εκμεταλλεύονται ό,τι έχει σχέση με τα κερασιά. Για τις αρρώστιες έχω την εντύπωση ότι να σταματήσουμε εδώ έστω και λίγα λεφτά νωρίτερα, γιατί είναι πολλές, θα πρέπει να δώσουμε εικόνα, να μην τις σταματάμε στη μέση και να τα δώσουμε στην επόμενη εκπομπή που θα μιλήσουμε και για το βύσσινο. Πάντως η κερασιά είναι ένα δέντρο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Έχει ενδιαφέρον για την περιοχή. Όπου υπάρχει πρόβλημα από το πρόβλημα του ασβεστίου ή θα έχουμε το κατάλληλο υποκείμενο ή όταν χρειαστεί θα δώσουμε το σίδρο. Μπορεί να μείνει το κεράσι, να μην πουληθεί, δεν χρειάζεται να το φάμε όλα, έχει δυνατότητα μεταποίησης είτε σε μαρμελάδες, είτε σε χυμούς ή σε άλλες τέτοιες χρήσεις και έχει πολύ μεγάλη παραγωγή. Το πρόβλημα στις κερασιές, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεγάλη καλλιέργεια, έχει περιοριστεί αρκετά, είναι το κόστος συγκομιδής. Είναι δύσκολο, πρέπει οπωσδήποτε να μαζευτεί με το χέρι και προσεκτικά. Όταν γίνονται και εισαγωγές από κάποιες χώρες, στις οποίες τα μεροκάματα είναι πολύ φθηνά, εκεί πέρα υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ποιότητα των φρούτων που παράγονται στην Ελλάδα είναι εκτός συναγωνισμού και θα πρέπει αυτά να προτιμάμε παρά οποιοδήποτε άλλα προϊόντα τα οποία προέρχονται από άλλες χώρες, έστω και αν είναι λίγο φθηνότερα. Αυτά για σήμερα. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα βύσσινα λοιπόν και για τις αρρώστιες που παρουσιάζονται και στα βύσσινα και στα κεράσια. Σε ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σήμερα. Γεια σας.